Χαίρετε φίλοι, σήμερα θα σας δείξω τη διαδικασία της προετοιμασίας των καλαμιών για την τοποθέτηση σε κινητήρα Volkswagen TAF3 με κινητήρα waterboxer. Λοιπόν, καταρχάς αυτό πρέπει να κοιτάξουμε το εξής, πρέπει να μην έχει βαθιές γούβες, το οποίο σημαίνει ότι αν έχει μικρά χτυπηματάκια δεν πειράζει, αλλά είναι βαθιά θα είναι καλό να τα αλλάξουμε, γιατί μπορεί για παράδειγμα να χάνει λάδια, να έχει άλλα θέματα. Και το επόμενο που θα κάνουμε είναι το εξής, πρέπει να τα τραβήξουμε έτσι ώστε να φτάσουν 194 χιλιοστά στο περίπου, έτσι ώστε να πιέζονται οι φλάτζες σωστά στην κυλινδροκεφαλή και στο μπλοκ για να μην έχουμε απώλειες λαδιού. Αν το κάνουμε αυτό, μπορούμε να τα στείλουμε για παράδειγμα σε μια επιχρωμίωση και μετά είναι έτοιμα για την τοποθέτηση. Τη διαδικασία της τοποθέτησης θα σας τη δείξω στο επόμενο βίντεο. Λοιπόν, τώρα αυτό που θα κάνουμε είναι το εξής. Θα ελέγξουμε τις ράγδες οι οποίες πιέζουν τα κοκοράκια των βαλβιδών, γιατί πρέπει να είναι ίσια. Αν δεν είναι ίσια, μπορεί να μην γυρίσει το στήριο μέσα στο κεντροφόρο, στην τρύπα του, το οποίο θα δημιουργήσει φθορές στο κεντροφόρο και στο στήριο, το οποίο θα έχει καταστροφικά αποτελέσματα. Μπορούμε βέβαια να το βάλουμε και στο εργαλείο που έχει τις δύο μύτες και να το ελέγξουμε με το ρολόι, αλλά αν το κυλήσουμε πάνω σε μια λίγη επιφάνεια φαίνεται ξεκάθαρα το αν είναι σε καλή κατάσταση, αν πρέπει να αλλάχτούν. Το επόμενο που θα κάνουμε είναι θα ελέγξουμε τη ράβδο στην οποία κάθονται πάνω στα κοράκια. Σε μένα βλέπετε ότι έχουν φθαρεί, βασικά γιατί δεν αλλάζαν σωστά τα λάδια, μπήκαν διάφορα σωματίδια και το κατέστρεψαν. Αυτό που μπορεί να κάνετε είναι το εξής, μπορεί να το γυρίσετε 180 μοίρες, έτσι ώστε να κερδίσετε λίγο χρόνο, αλλά το σωστό θα ήταν να τα αλλάξετε. Στη δική μου περίπτωση θα το γυρίσω κατά 180 μοίρες, γιατί θέλω να τα αντικαταστήσω με μια αναβαθμισμένη έκδοση σε 1-1,5 χρόνο. Το επόμενο που θα ελέγξουμε είναι τον κεντροφόρο, ο οποίος ο κεντροφόρος βλέπουμε ότι έχει pitting, αν έχει τέτοια σκαψίματα πρέπει να αλλάχθει. Αυτό που είναι επίσης σημαντικό να ελέγξουμε είναι το runout του, δηλαδή το βάζεις ενδιάμεσα σε δύο μύτες και βλέπεις αν έχει στραβώσει. Τα επιτρεπόμενα μεγέθη αναγράφονται στο manual, το οποίο θα σας συνιστούσα να αγοράσετε. Λοιπόν, αν σας φάνηκε αυτό το βίντεο χρήσιμο και αν σας άρεσε, θα χαιρόμουν ιδιαιτέρως να αφήσετε ένα like και μια εγγραφή, έτσι ώστε να μην χάσετε και το επόμενο βίντεο που θα αφορά τη συναρμολόγηση του κινητήρα και τη ρύθμιση του κεντροφόρου. Σας εύχομαι καλή συνέχεια. Γεια σας.